10 μύθοι της βιολογίας. 1. Η στρουθοκάμηλος κρύβει το κεφάλι της στην άμμο. Στην πραγματικότητα, όταν απειλούνται, οι στρουθοκάμηλοι προσπαθούν να ξεφύγουν τρέχοντας και αν δεν μπορούν να φύγουν, πέφτουν στο έδαφος και παραμένουν ακίνητες. 2. Οι καμήλες αποθηκεύουν νερό στους ύβους τους. Η ύβη χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση λίπους που παρέχει στις καμήλες ενέργεια και όχι νερού όπως νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. 3. Το χρυσόψαρο έχει μνήμη λίγων δευτερολέπτων. Η μνήμη του χρυσόψαρου δεν φημίζεται για τη διάρκεια της, τα λέγαν πολλοί. Κι όμως, τα χρυσόψαρα μπορούν να θυμούνται πράγματα για μήνες ολόκληρους και όχι μόνο για λίγα δευτερόλεπτα. 4. Τα βιολογικά τρόφιμα είναι πιο θρεπτικά. Τα βιολογικά τρόφιμα δεν είναι απαραίτητα καλύτερα για μας. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία από τα συμβατικά τρόφιμα. 5. Κάθε γονίδιο στο DNA κωδικοποιεί μόνο μία πρωτεΐνη. Ένα γονίδιο δεν ισούται με μία πρωτεΐνη. Αρκετά γονίδια παράγουν πολλές διαφορετικές πρωτεΐνες ανάλογα με την εναλλακτική επεξεργασία του mRNA που προκύπτει. 6. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο το 10% του εγκεφάλου τους. Όσο δύσκολες και αν φαίνονται οι μαθηματικές εξισώσεις, και όχι μόνο, χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα ολόκληρο τον εγκέφαλό μας για να τις επιλύσουμε. 7. Το αίμα στις φλέβες είναι μπλε. Το αίμα δεν είναι ποτέ μπλε. Γίνεται σκούρο κόκκινο όταν δεν μεταφέρει οξυγόνο. Φαίνεται μπλε μόνο και μόνο επειδή το βλέπουμε μέσα από στρώματα ιστού τα οποία φιλτράρουν το φως. 8. Η ζάχαρη προκαλεί υπερκινητικότητα. Η προφορική παράδοση λέει ναι, αλλά η σύγχρονη επιστήμη διαφωνεί. Η πλειονότητα των μελετών απέτυχε να βρει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ζάχαρης και της συμπεριφοράς. 9. Υπάρχουν μόνο 5 αισθήσεις. Όραση, όσφρηση, γεύση, ακοή και αφή είναι μόνο η αρχή. Μην ξεχνάμε τις αισθήσεις της θερμοκρασίας, του χρόνου, του πόνου, καθώς και την ιδιοδεκτικότητα, που περιλαμβάνει την αντίληψη της θέσης στο χώρο, την κινεσθησία, την ισορροπία και τη μυϊκή αντανακλαστική δραστηριότητα. 10. Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν από τους χιμπατζίδες. Όχι ακριβώς. Ενώ ο χιμπατζής μπορεί να είναι ο πιο στενός συγγενής μας, δεν έχουμε εξελιχθεί από αυτόν. Οι χιμπατζίδες και οι άνθρωποι μοιράστηκαν έναν κοινό πρόγονο 6 με 8 εκατομμύρια έτη πριν, αλλά πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Στην περιγραφή θα βρείτε βιβλιογραφικές αναφορές από τις οποίες αντλήσαμε την πληροφορία για αυτό το βίντεο. Θα χαρούμε πολύ να υποστηρίξετε την προσπάθειά μας και να θέσετε στα σχόλια οποιοδήποτε άλλο βιολογικό ερώτημα σας απασχολεί. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά!